Λίνα, στάση αναμονής πράγματι τηρούν οι Βρυξέλλες προκειμένου να διαπιστώσουν το τελικό αποτέλεσμα από τις αμερικανικές εκλογές. Πριν από λίγο, ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, ανέλαβε να μιλήσει για λογαριασμό της Κομισιόν και τι είπε, ότι ο Αμερικανικός λαός μίλησε. Όσο περιμένουμε το αποτέλεσμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει έτοιμη να συνεχίσει να χτίζει μια δυνατή διατλαντική συνεργασία βασισμένη στις κοινές μας αξίες και την ιστορία μας. Δύο είναι, Λίνα, τα σενάρια για την Ευρωπαϊκή Ένωση ανάλογα με το ποιος θα εκλεγεί. Αν εκλεγεί ξανά ο Ντόναλντ Τραμπ, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βρει ξανά έναν τρόπο να συνεργαστεί με τον άλλοτε πολύ στενό της σύμμαχο, αλλά και να αναζητήσει τρόπους για την στρατηγική της αυτονομία. Είναι οι φωνές που μιλάνε για την Ευρώπη ότι πρέπει να πάρει την τύχη στα χέρια της, αυξάνονται και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αλλού. Τώρα, αν εκλεγεί ο Τζο Μπάιντεν, η Ευρωπαϊκή Ένωση τότε μπορεί να ελπίζει ότι η δυνατή διατλαντική συμμαχία θα μπορέσει να ξαναχτιστεί, αφού αποκατασταθεί φυσικά το χάος των 4 τελευταίων ετών που δημιούργησε ο πρόεδρος Τραμπ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα μέτωπα είναι πάρα πολλά και σε συνδυασμό με την πανδημία του κορονοϊού, τίποτα δεν θα είναι ξανά το ίδιο.